Σήμερα τα σχολεία μας είναι κλειστά. Σήμερα μιλάμε μαθητές. Σήμερα μιλάμε μαθητές από όλη τη χώρα, γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας είναι τραγική. Σήμερα τα μόνουμε με τα αδέρφια μας τους φοιτητές, όπως κάνουμε πάντα, εδώ στους δρόμους του αγώνα, δίνοντας δύναμη ο ένας τον άλλο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί, γιατί με τη μεγάλη κινητοποίησή μας φέρνουμε στο προσκήνιο αυτό που θέλει να κρύψει. Την πραγματική κατάσταση δηλαδή στη σχολεία μας. Η πραγματική κατάσταση λοιπόν είναι ότι έχει φτάσει Νοέμβρης και ακόμα υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς. Είναι ότι ασφιχτιούμε μέσα σε 25 ή 30 αίθουσες που μας βάζετε να κάνουμε μάθημα. Είναι ότι οι σοβάδες από την οροφή πέφτουν στα κεφάλια μας εν ώρα μαθήματος. Είναι ότι οι μαθητές πρέπει να ακριβοπληρώσουμε τη διρόπιτα στο κυλικείο του σχολείου μας, με τους περισσότερους να μένουν μυστικοί διότι δεν έχουν λεφτά. Είναι ότι πολλά παιδιά δεν θα αποκτήσουν την εμπειρία της σχολικής εκδρομής, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν τα έξοδα και τα εισιτήρια. Είναι ότι το μάθημα αντί να είναι δημιουργικό και ευχάριστο, είναι βαρετό με την παπαγαλία να είναι η μέθοδος μάθησης που προωθείται. Και απέναντι σε όλα αυτά, το μόνο που έχει να μας πει το Υπουργείο είναι ότι δεν πρέπει να διεκδικούμε, γιατί άμα διεκδικήσουμε δεχόμαστε απειλές και αποβολές. Εμείς με αυτή την κατάσταση λοιπόν δεν συμβιβαζόμαστε, αλλά αγωνιζόμαστε για να την αλλάξουμε. Πρέπει με τη φωνή μας, εμείς να κάνουμε τα προβλήματά μας να ακουστούν όπως κάνουμε σήμερα και όπως θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα από κάθε τάξη, από κάθε σχολείο της Αθήνας και της Ελλάδας μέχρι να ικανοποιηθούν τα δικαιώματά μας. Μας είπαν ότι θα πάρουν μέτρα με την αρχή της χρονιάς για να αντιμετωπίσουν την παραβατικότητα, υποτίθεται. Αυτή την παραβατικότητα που ήδη δημιουργούν με τις αξίες που μας μαθαίνουν, του ατομισμού, της ανταγωνιστικότητας, του να κοιτάμε την πάρτη μας, να πατάμε τον διπλανό μας. Αυτοί θα λύσουν το πρόβλημα της παραβατικότητας. Σε ποιους όμως εντείνεται η καταστολή? Σε αυτούς που αγωνίζονται, σε αυτούς που δεν το βάζουν κάτω και παλεύουν για το σχολείο που μας αξίζει και όχι αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Σε αυτούς που θέλουμε να συζητάμε συλλογικά μέσα από τα μαθητικά μας συμβούλια, μέσα στις τάξεις μας. Σε αυτούς που παλεύουμε κανένας μαθητής να μην μείνει μόνος του. Που διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για να, υπάρχουν καθηγητές και ειδικό προσωπικό. Και εσείς που κουνάτε το δάχτυλο στους μαθητές, ούτε ένα δίκαιο αίτημά μας δεν έχετε κάνει πράξη. Εκτός αν βλέπετε βέβαια τους αγωνιστές μαθητές σαν εγκληματίες και παραβάτες. Αγωνιζόμαστε για το σχολείο που θα είναι δημιουργικό, που θα μορφώνει όλους τους μαθητές και δεν θα είναι βαρετό. Είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο να μην θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε στους μαθητές μας. Είναι άδικο να θέλουμε όλοι οι μαθητές να βοηθούνται με βάση τις ανάγκες τους και να μπορούμε να σπουδάσουμε. Εσείς θέλετε να επιβάλλετε ένα σχολείο αναμορφωτήριο, με ποινές και τιμωρίες. Όποιος μαθητής εναντιώνεται σε αυτό το σχολείο, έρχεται αντιμέτωπος ακόμα και με αστυνομία. Σας το κάνουμε ξεκάθαρο, κύριε του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Ούτε με την καταστολή, ούτε με την αστυνομία, ούτε με τις αποβολές ή τις απειλές για τις πολυήμερες εκδρομές μας. Αντίθετα, καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας μας σας ενοχλεί, γιατί είναι δίκαιος και φαίνεται ότι σας πιέζει. Γιατί προβάλλει ότι οι μαθητές δεν είναι εγκληματίες, αλλά παιδιά που αγωνίζονται για το μέλλον τους κόντρα σε εσάς που εγκληματίζετε στα όνειρά μας. Γιατί μας φοβάστε να συντονίσουμε τον αγώνα μας. Εμείς με τους γονείς μας, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, είμαστε η απάντηση στην πολιτική σας. Και αυτό φοβάστε. Ξέρετε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό εντείνετε την καταστολή και στους πυροσβέστες που στέλνουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα τους να μονιμοποιηθούν, όπως στους φαντάρους που αντιδράνε και αγωνίζονται με τον υπόλοιπο λαό για την αμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους. Οι μαθητές κιόλα στέλνουμε το πιο δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα. Δεν θέλουμε η χώρα μας να συμμετέχει στους πολέμους, να βοηθά στο σφαγιασμό του λαού της Παλαιστίνης. Στηρίζεται αυτούς που σκοτώνουν αθώα παιδιά, πάνω από 11.000 παιδιά στην ηλικία μας. Παιδιά που τα αφήνουν ορφανά, που δεν έχουν σπίτι και σχολείο. Φωνάζουμε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη, στο δίκαιο αίτημά τους για δικιά τους πατρίδα. Εμείς είμαστε τελικά εγκληματίες, κύριοι της κυβέρνησης, που θέλουμε ειρήνη και αγωνιζόμαστε μέσα στα σχολεία μας και έξω από αυτά. Γι' αυτό ή εσείς που στηρίζετε τους δολοφόνους? Αντί η κυβέρνηση να επενδύσει στην παιδεία, δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνει φρεγάτες στη Μέση Ανατολή. Δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία, λοιπόν. Έχουμε αποδείξει πως μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Σε όλη τη χώρα βγήκαμε στους δρόμους. Κινητοποιηθήκαμε μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές μας και κατακτήσαμε σε δεκάδες σχολεία το αυτονόητο. Να μην καταργηθούν τμήματα κατευθύνσεων σε ΓΕΛ. Να λειτουργήσουν δεκάδες ειδικότητες στο Νεπάλ. Να μην συγχωνευτούν τμήματα με 28 και μαθητές. Να πάρθουν πίσω άδικες αποβολές. Έτσι συνεχίσουμε
και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι μαθητές είμαστε κομμάτι όλων των αγώνων που γίνονται, που στριμώχνουν την κυβέρνηση και δείχνουν τη δύναμή μας. Παίρνουμε σήμερα τη σκητάλη από τους πυροσβέστες, από τους ντελιβεράδες της Ιφούτ και της Βολτ, από τους υγειονομικούς, από τους καθηγητές μας και τους γονείς μας, που σε κάθε χώρο δουλειάς διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Παίρνουμε δύναμη από τα αδέρφια μας τους φοιτητές, που βαδίζουμε μαζί στους δρόμους, διεκδικώντας καλύτερη παιδεία. Και συνεχίζουμε με τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Ξανακλείνουμε τα σχολεία μας και μαζί με τους καθηγητές μας που απεργούν και εκείνοι, κατεβαίνουμε στους δρόμους ξανά, πλάι με όλο το λαό που θα απεργεί. Συνεχίζουμε και σαν συντονιστική καλούμε όλους τους εκλεγμένους μαθητές σε μαθητικά συμβούλια και γενικά όλους τους μαθητές της Αθήνας στο συντονισμό στις 10 Νοέμβρη για να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να μεταφερθεί πύρα από το ένα σχολείο στο άλλο και να εκλέξουμε τη νέα συντονιστική επιτροπή μαθητών Αθήνας. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Κανένας μαθητής, κανένα σχολείο μόνο του. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε πιο πολύ στον αγώνα για το σχολείο που μας αξίζει. Καλούς αγώνες.